Muchas gracias a ti, primer ministro de Grecia. Thank you, Pedro, for putting together such an ευχαριστώ excellent πολύ, Pέδρο, που διοργανώσατε μια τόσο εξαιρετική σύσκεψη σε τόσο λίγο καιρό. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα σε μια COP, ήταν το 2017. Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το 2007, συγγνώμη. 12 χρόνια μετά έχει γίνει πρόοδος, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η απανθρακοποίηση είναι πολύ σημαντικό, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη συλλογική προσπάθεια που η παγκόσμια κοινότητά μας αντιμετώπισε ποτέ. Το να το αντιμετωπίσουμε με εκείνους που βρίσκονται ήδη σε εγρήγορση δεν είναι αρκετό. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Υπάρχουν 3/4 όλων των ρήπων προέρχονται από ένα πολύ μικρό κομμάτι χωρών. Η Ελλάδα φυσικά δεν είναι μία από αυτές, αλλά αντιμετωπίζουμε και εμείς και αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες μας, αλλάζοντας το οικονομικό μας μοντέλο και υιοθετώντας την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρακική ουδετερότητα το 2030. Αλλά και δεδομένου ότι εμείς έχουμε μια μοναδική κληρονομιά σε κλιματικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουμε φέρει ένα εθνικό σχέδιο για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων το 2020, στο πλαίσιο του οποίου θα κλείσουμε όλα τα λιγνητικά μας εργοστάσια μέχρι το 2028. Μια πολύ δύσκολη απόφαση, δεδομένου ότι είμαστε μια λιγνητική χώρα και ταυτόχρονα αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά 6% τη μετάβασή μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι και στη Νότια Ευρώπη οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει πολύ πιο φθηνές τα τελευταία χρόνια και η Νότια Ευρώπη έχει τη δυναμική να γίνει μια μεγάλη μπαταρία για όλη την Ήπειρο. Έτσι ενθαρρύνουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να απανθρακοποιηθούν, όπως θέτουμε και εμείς τους στόχους μας για απανθρακοποίηση. Δεδομένου ότι η Κομισιόν θέλει να στηρίξει τη δίκαιη μετάβαση. Εμείς στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να κινητοποιήσουν πολλούς επενδυτές. Εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει και έχουμε μοχλεύσει πάρα πολλά μεγάλα ποσά. Και αυτό θα το κάνουμε μέσω τη θέσπιση κινήτρων και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα, η οποία ήταν στιγματισμένη μέχρι πρότινος για την βαθιά οικονομική της κρίση, μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα πώς η ενεργειακή μετάβαση και η κλιματική δράση μπορεί να εμπνεύσει τις νέες γενιές και να δημιουργήσει βιώσιμο μέλλον, βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι εξαιρετική σημασία, εξού και θέλουμε να διοργανώσουμε την επόμενη χρονιά σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μία μεγάλη συνάντηση κάτω από την Ακρόπολη, ούτως ώστε να μην διαλυθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά επί τη βάση της κλιματικής αλλαγής που συνεχίζει να πλήττει παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ.